Με την πρέπουσα λαμπρότητα, το Μουσικό Σχολείο Άρτας θύμισε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η εκδήλωση περιέλαμβανε ποιητικά αποσπάσματα, θεάτρικα δρόμενα και τραγούδια. Από τη Δευτέρα που πρωτοχτυπήσανε οι σιρήνες, αλλάξανε όλα. Εκείνος ο διαπεραστικός, μακρόσυρτος ήχος, αναποδογύρισε τη ζωή μας. Τον είχα ακούσει κι άλλες φορές, όταν κάνανε δοκιμές. Μα δεν ήταν ο ίδιος. Έτρεξα στο μπαλκόνι. Οι πόρτες ήταν ορθάνυχτες. Οι άνθρωποι στο κατώφλι στέκονταν με τα νυχτικά τους. Κοιτούσαν τον ουρανό. Ήταν γαλάζιος, με κάτι ξεφτισμένα συννεφάκια. Λες και θα άρχιζε το καλοκαίρι. Όμορφο που ήταν το πρωινό. Στην αρχή άκουσα τη λέξη πόλεμος και ύστερα οι κουβέντες δυνάμωσαν. Μιλούσαν όλοι μαζί και δεν καταλάβαινα. Η μητέρα είχε ρίξει μια ρόμπα πάνω στους ώμους της. Έμοιαζε σαστισμένη. «Τι τρέχει?» ρωτούσε τον πατέρα. Εκείνος δεν ήξερε να της πει, γιατί εμείς δεν έχουμε ραδιόφωνο. Ο Μίτσος, ο γιος της γειτόνισσας, τα ήξερε όλα. Από τον μπαλκόνι του φώναζε δυνατά να τον ακούν και οι άλλοι που είχαν βγει στα παράθυρα. Έλεγε πως άρχισε πόλεμος με τους Ιταλούς. Στις 3 το πρωί πήγε ο πρεσβευτής της Ιταλίας και βρήκε, λέει, τον πρωθυπουργό μας και του είπε πως ο Μπενίτο Μουσολίνι ζητούσε να παραδοθεί αμέσως η Ελλάδα στον Ιταλικό στρατό και πως ο Μεταξάς είχε πει όχι και πως στις 5.30 οι Ιταλοί είχαν επιτεθεί στα αλβανικά σύνορα. Το πρώτο μέρος της γιορτής περιέλαμβανε την ανάγνωση πρακτικού, τον ορισμό σημαιοφόρου και παραστατών, την παράδοση σημαίας και την απονομή αριστείων και βραβείων σχολικού έτους 2018-2019. Κοντά στους μαθητές του σχολείου και ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Βλαχοπάνος, ο οποίος δόρισε το βιβλίο του που φέρει τον τίτλο «Ισαάκ Μιζάν, αριθμός βραχίωνα 18-26-41». Θέλω να πω βέβαια στα παιδιά ότι δεν είναι η γνώση που μας κάνει ευτυχισμένους. Δεν είναι η γνώση που μας κάνει ανθρώπους. Είναι άλλα πράγματα και άλλη δύναμη ψυχής για να μπορέσει κανένας να ευτυχίσει ή πρώτα να αγαπήσει τον συνάνθρωπό του, θεωρώντας τον ότι είναι κομμάτι του εαυτού του, θεωρώντας ότι χωρίς τον άλλον δεν έχει νόημα η ζωή του, θεωρώντας ότι ο άλλος χωρίς αυτόν δεν μπορεί να ζήσει. Υπήρξαν άνθρωποι με τεράστια γνώση, με πολλά πτυχία που κατάντησαν φτήνη. Το βιβλίο που έδωσα στα παιδιά περιγράφει την ιστορία του Ισαάκ Μιζάν, του τελευταίου Εβραίου της Άρτας. Εκείνοι που επράξαν το κακό, δηλαδή οι Γερμανοί,
Δεν είδαμε ούτε αγρότες, ούτε εργάτες. Ήταν επιστήμονες. Και κάποιοι ήταν κορυφαίοι επιστήμονες. Ο Ισαάκ Μιζάν ήταν ο τελευταίος Εβραίος της Σάρντας που ακολούθησε αυτό το σκληρό οδηγορικό από την Άρτα στο Auschwitz-Birkenau και στο Bergen-Belsen. Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να πούμε ότι στην Άρτα ζούσε η εβραϊκή κοινότητα και στις 24 Μαρτίου 1944 352 συνάνθρωποι μας πιάστηκαν, οδηγήθηκαν στον κινηματογράφο Orfeus που είναι εκεί που σήμερα είναι το ξενοδοχείο Κρόνος, στη συνέχεια στην Αθήνα μέσα σε καμιόνια και από εκεί στις 2 Απριλίου του 1944 πήραν αυτό το φρικτό ταξίδι για το στρατόπεδο της εκμυδένισης του έσχους και του θανάτου. Η εμπλοκή της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1940 με την εναντίον της κήρυξη πολέμου από την Ιταλία στην οποία προχώρησε ο Μουσολίνι, αφενός εντάσσοντας την Ελλάδα στα επεκτατικά του σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο και αφετέρου προσπαθώντας να επιδείξει τις ικανότητές του προς νίκες στο σύμμαχό του Χίτλερ. Από αυτή την ημερομηνία άρχισε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος στα αλβανικά βουνά, που αναδείχθηκε σε μια κορυφαία στιγμή εθνικής ομοψυχίας, αποφασιστικότητας, αντιφασιστικού πνεύματος και κατέληξε σε μια σειρά από εντυπωσιακές και αναπάντεχες επιτυχίες που αποτέλεσαν ταυτόχρονα και την πρώτη συμμαχική νίκη κατά του Άξονα.